Γεια σε όλους. Λοιπόν, κάνω αυτό το βίντεο γιατί κάποιος τύπος στο ίντερνετ που το εκτιμώ πάρα πολύ, ο οποίος λέγεται David Pearson και το κανάλι του στο YouTube λέγεται Really Big Monkey, με επισήμανε για να κάνω ένα βίντεο για κάποιον που θέλει να βγει τώρα στο βουνό σαν πρώτη φορά. Ποια είναι τα 5 αντικείμενα που θεωρώ εγώ ότι είναι τα πιο σημαντικά που πρέπει να έχει. Και σήμερα θα σας δείξω τη γνώμη μου, θα σας πω τη γνώμη μου πάνω σε αυτά τα 5 αντικείμενα. Για να δούμε. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που επισημάνθηκα από ένα τέτοιο YouTuber, από ένα τέτοιο άνθρωπο. Και στην αρχή νόμιζα πως το βίντεο θα είναι πολύ εύκολο. Okay, είναι 5 αντικείμενα που θα πρέπει να έχει κάποιος αρχάριος όταν πηγαίνει πρώτη φορά στο βουνό. Αλλά όταν έκατσα και το σκέφτηκα λίγο περισσότερο, είδα ότι δεν θα είναι κάτι εύκολο, δεν θα είναι ένα εύκολο βίντεο. Και αυτό είναι και κάτι ωραίο. Δεν θα είναι κάτι εύκολο γιατί έχεις ευθύνη απέναντι σε αυτόν που το λες. Απέναντι σε αυτόν που λες κάτι τέτοιο. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί η φύση είναι πολύ ωραία. Και είναι κρίμα από κάποιους ανθρώπους σαν εμένα, ας πούμε, είναι κρίμα κάποιος σαν εμένα να βγει και να πει κάτι που να αποτρέψει κάποιον να βγει και να χαρεί αυτό το θεϊκό πράγμα που λέγεται φύση. Τέλος πάντων, ας μην τα πω λόγο, έκατσα και έκανα τη λίστα μου όσο πιο μαζεμένη γίνεται και έβγαλα 5 αντικείμενα για τον αρχάριο, για τον άνθρωπο που δεν έχει βγει ποτέ στο βουνό και θέλει να το δοκιμάσει. Ποιο θα ήταν τα 5 αντικείμενα που καλό θα ήταν να έχει μαζί του. Με γνώμονα το ότι δεν θα ξοδέψει ένα κάρο λεφτά για να τα αγοράσει, δεν θα φοβηθεί να μην τα χαλάσει και αν δεν κάνω λάθος, τα αντικείμενα που έχω βγάλει κοστίζουν σίγουρα κάτω από 100 ευρώ. Σίγουρα κάτω από 100 ευρώ. Εάν μου λέγατε ποιο θα είναι το ένα αντικείμενο που θα πρότεινα σε κάποιον πριν βγει στο βουνό, δεν το συζητάω καν. Είναι ένα μαχαίρι. Ένα μαχαίρι που να κόβει. Δεν χρειάζεται να είναι ένα wow μαχαίρι των 200 ευρώ. Ένα μαχαίρι το οποίο να κόβει. Αυτό είναι το πρώτο αντικείμενο που προτείνω σε κάποιον. Και πού χρησιμεύει ένα μαχαίρι? Ένα μαχαίρι χρησιμεύει στο να φτιάξουμε, ας πούμε, εργαλεία. Ένα μαχαίρι χρησιμεύει στην παρασκευή τροφής. Ένα μαχαίρι χρησιμεύει στη κατασκευή ενός καταφυγίου. Ένα μαχαίρι χρησιμεύει στο να ανάψουμε φωτιά. Να φτιάξουμε εργαλεία για να ανάψουμε φωτιά, ας πούμε. Οπότε θα διάλεγα σαν πρώτο αντικείμενο ένα μαχαίρι και ίσως ένα πολυεργαλείο σαν αυτά εδώ, που έχεις το μαχαίρι σου. Κατσαβίδια δεν χρειάζεσαι στο βουνό, μπορεί να χρειαστείς. Έχεις ένα πιο μικρό μαχαιράκι που βοηθάει για σκάλισμα, για να φτιάξεις εργαλεία. Τι έχει άλλο εδώ? Ναι,
δεν το χρειάζομαι. Ναι, αν έχεις κρασί μπορείς να τα ανοίξεις. Κάτι πολύ σημαντικό που έχει και μου αρέσει πάρα πολύ είναι αυτό εδώ το τσιμπδάκι. Γιατί πολλές φορές πάμε στο βουνό και μπορεί να μπει μια αγκίδα στο χέρι ή κάτι και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να βγάλει μια αγκίδα από το χέρι, ας πούμε. Εγώ το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές. Οπότε το πρώτο πράγμα θα ήταν ένα μαχαίρι. Okay. Ή ένα πολυεργαλείο ή ένα απλό μαχαίρι. Τα οποία δεν κοστίζουν 200 ευρώ, ούτε 100 ευρώ. Το δεύτερο αντικείμενο το οποίο θα έπαιρνα μαζί μου είναι ένας τρόπος για να ανάψω φωτιά. Γιατί η φωτιά στο βουνό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό αγαθό. Η φωτιά θα μας κρατήσει ζεστούς, η φωτιά θα μας φτιάξει φαγητό, η φωτιά σε πιο extreme συνθήκες στη φωτιά θα βράσουμε το νερό μας για να το απολυμάνουμε. Οπότε λοιπόν, το δεύτερο πράγμα που θα έπαιρνα μαζί μου οπωσδήποτε είναι ή ένας αναπτήρας ή ένας άξονας πυροφόρου κράματος. Και αν με ρωτήσετε ποιο θα προτιμούσα, θα ήταν ο άξονας πυροφόρου κράματος. Αν και δεν το έχω χρησιμοποιήσει πολύ, δεν είμαι γνώστης του θέματος, μ' αρέσει γιατί είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει περισσότερες αντοχές και σε εξασκεί και σε άλλα πράγματα. Σε εξασκεί στο πώς να φτιάξεις προσάναμα, πώς να βρεις προσάναμα που να μπορείς να το ανάψεις με ένα σπινθήρα και όχι με φλόγα. Ποια ξύλα δουλεύουν καλύτερα για προσάναμα, πού να βρω στεγνό προσάναμα. Είναι ένα εργαλείο που σε βοηθάει να σκέφτεσαι, σε εξελίσσει δηλαδή, σου εξελίσσει τον εγκέφαλο. Αυτό είναι ένα, παρεπιπτόντως, ένα μαχαίρι που έφτιαξε ο παππούς μου και βρέθηκε στα χέρια μου και είναι τιμή μου που το κρατάω, το οποίο το χρησιμοποιούσα για να ανοίγει τρύπες σε... Ο παππούς μου ήταν βοσκός και έφτιαχνε γκλίτσες και το χρησιμοποιούσα για να ανοίγει τρύπες στα κεφάλια της γκλίτσας για να περνάει μέσα ας πούμε το ξύλο, το οποίο είναι ο κύριος κορμός της γλίτσας. Και εγώ αυτή τη στιγμή το χρησιμοποιώ για... επειδή είναι πολύ σκληρό και πολύ χοντρό, το χρησιμοποιώ για να είναι αυτό που θα μου δώσει τη σπίθα. Εδώ. Υπάρχουν και σε πολύ μικρά μεγέθη άξονες πυροφόρου κράματος, που είναι πάρα πολύ βολική, δεν είναι αυτό το μέγεθος, αλλά εμένα μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει γιατί βγάζει περισσότερο υλικό, είναι πιο εύκολο να ανάψεις φωτιά με αυτό. Και επίσης είναι και ο πρώτος μου άξονας πυροφόρο κράματος, τον οποίο τον έχω έτσι λίγο... έχω βάλει την πινελιά μου πάνω, ας πούμε, και ναι, είναι κάτι προσωπικό, μου αρέσει. Οπότε το δεύτερο αντικείμενο είναι ένας άξονας πυροφόρο κράματος για να ανάψω μια φωτιά. Το τρίτο αντικείμενο είναι ένα αδιάβροχο τύπου πόντσο. Και γιατί ένα αδιάβροχο τύπου πόντσο? Γιατί είναι ένα αντικείμενο το οποίο δεν έχει μόνο μία χρήση. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο εάν βρέχει μπορώ να το φορέσω. Και ταυτόχρονα μπορώ να φτιάξω και ένα καταφύγιο με ένα πόντζο και να κοιμηθώ από κάτω το βράδυ. Επίσης μπορώ να μαζέψω νερό με ένα πόντζο. Είναι ένα πολύ χρηστικό εργαλείο. Η τρίτη μου επιλογή λοιπόν είναι ένα πόντζο. Η τέταρτη επιλογή είναι σχοινή. Okay.
σχοινί. Υπάρχουν πολλοί τύποι σχοινιού και αυτό είναι, ας πούμε, nylon σχοινί. Αυτός που θα πρότεινα και αν ήταν να πάρω ένα κομμάτι μαζί μου θα ήταν σχοινί αλεξιπτότου ή αλλιώς 550 paracord. Γιατί? Γιατί είναι σχετικά λεπτό και πάρα πολύ ανθεκτικό για τη διάμετρο του, πάρα πολύ ανθεκτικό, γιατί αν το κόψω μπορείτε να δείτε ότι εδώ μέσα δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, αλλά αποτελείται από ένα περίβλημα που είναι το πορτοκαλί και στη μέση του έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 μικρότερα κομματάκια σχοινί, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες, για άλλες ενέργειες, όπως... Να τα, τώρα φαίνονται καλύτερα. Για άλλα σχοινάκια όπως... για άλλες, συγγνώμη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες ενέργειες, όπως για ψάρεμα, για ράψιμο, αν χρειαστεί κάτι, για παγίδες, και αυτά είναι εξίσου ανθεκτικά. Και αυτά είναι εξίσου ανθεκτικά τα μικρά. Λοιπόν, τώρα αυτό, για να μην το ξεχάσω μετά, για να μην ξεφτίζει, έτοιμος. Οπότε αναλύσαμε και το τέταρτο αντικείμενο που θα έπαιρνα μαζί μου, που θα πρότεινα σε κάθε αρχάριο, και το πέμπτο αντικείμενο είναι ένα σετ μαγειρικής, που τι περιέχει ένα σετ μαγειρικής? Μια κούπα. Ένα σετ μαγειρικής, μια κούπα. Και αυτό το συγκεκριμένο, ας πούμε, είναι ένα ωραίο πολυχρηστικό σετ. Τσάι. Εδώ μέσα έχω τσάι και μπαχαρικά. Έχω και κρίκους, έχω και έναν ακόμα αναπτήρα. Και εδώ έχει και μια λαβή αυτό, το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις έτσι, να το βάλεις πάνω από τη φωτιά και να μαγειρέψεις κάτι, να απολυμάνεις το νερό σου, να βράσεις το νερό σου, να φτιάξεις ένα τσάι. Ταυτόχρονα κρεμιέται κιόλας, δηλαδή είναι έτσι τοποθετημένα αυτά τα πιαστράκια εδώ, μπορείς να το κρεμάσεις πάνω από τη φωτιά σου. Αυτό είναι το πέμπτο αντικείμενο που θα έπαιρνα εγώ μαζί μου στο βουνό. Τώρα, κάτι άλλο που θα ήθελα να, εφόσον κάνω το βίντεο αυτό, το κάνω. Ούψ. Κάτι άλλο που θα ήθελα να αναλύσω είναι το εξής. Σαν αρχάριος, εάν ήθελα να βγω πρώτη φορά στο βουνό, η πρώτη φορά στο βουνό μπορεί να με κάνει να το αγαπήσω ή να μην θέλω να ξαναπάω ποτέ. Οπότε η πρότασή μου θα ήταν, πριν βγείτε για πρώτη φορά στο βουνό, να κοιτάξετε κάποια βασικά πράγματα, όπως ας πούμε ο καιρός. Εγώ αν έβγαινα τώρα πρώτη φορά στο βουνό, το πρώτο πράγμα που θα κοιτούσα θα ήταν ο καιρός. Δεν θα ξεκινούσα να βγω στο βουνό για πρώτη φορά με καταιγίδα ή με μείον 20 βαθμούς Κελσίου ή
με ομίχλη ή με καιρικές συνθήκες τις οποίες δεν είναι οι ιδανικές, ας πούμε. Θα μου πείτε ποιες είναι οι ιδανικές συνθήκες. Δεν υπάρχουν ιδανικές, όλες οι ιδανικές είναι. Αλλά θα ξεκινούσα με μία μέρα, θα ξεκινούσα να πάω στο βουνό μία καλοκαιρινή ή ανοιξιάτικη μέρα που να έχει ζεστό καιρό, που δεν υπάρχει πρόγνωση βροχής ή καταιγίδας κτλ. Και γιατί εάν βγω πρώτη φορά στο βουνό, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το αν βγω πρώτη φορά στο βουνό και έχει καταιγίδα το βράδυ, παραδείγματος χάρη, να μην θέλω να ξαναπάω στο βουνό. Γιατί αυτή η πρώτη εμπειρία, αυτή η πρώτη εικόνα που έχω δεν είναι ωραία. Δεν είναι ωραία. Δεν είναι ωραία για κάποιον που βγαίνει πρώτη φορά στο βουνό. Επίσης, κάτι άλλο που έχω σημειωμένο εδώ είναι ότι την πρώτη φορά που θα επέλεγα να πάω στο βουνό θα ήταν στο βουνό. Δεν θα ήταν σε ένα δάσος το οποίο είναι απομακρυσμένο από τον πολιτισμό και ναι, δεν θα ήταν σε ένα δάσος που είναι εντελώς απομακρυσμένο από τον πολιτισμό. Θα ήταν σε ένα μέρος το οποίο να είναι σε δάσος, αλλά ταυτόχρονα να έχει, ας πούμε, να έχει πόσιμο νερό δίπλα, σε ένα μέρος το οποίο να έχει ένα μέρος, να έχει ένα σημείο στο οποίο να είναι φτιαγμένο για να ανάψω μια φωτιά, για να μάθω τη φωτιά σε ένα έτοιμο σημείο και να μην χρειαστεί να ανάψω φωτιά στο δάσος, και σε ένα μέρος που να είναι κοντά στον πολιτισμό, γιατί σε περίπτωση που χρειαστώ κάτι θα είναι κάποιος δίπλα. Παίρνω ένα φίλο μου τηλέφωνο και έρχεται. Και επίσης καλό, αλλά όχι απαραίτητο, θα ήταν την πρώτη φορά που θα βγω στο βουνό να βγω με ένα φίλο. Όχι απαραίτητα, αλλά καλό θα ήταν. Οπότε ο ένας να στηρίζει τον άλλον, γιατί την πρώτη φορά που βγαίνεις εκεί έξω είναι, υπάρχουν αρχίζουν να, το μυαλό σου παίζει πολλά παιχνίδια. Όσο βγαίνεις έξω, αυτά τα παιχνίδια αρχίζουν και μειώνονται. Αλλά στην αρχή σίγουρα δεν είναι κάτι, δεν είναι δύσκολο, αλλά μπορεί τα παιχνίδια, αυτά τα παιχνίδια που παίζονται στο μυαλό σου, να σε κάνουν να φύγεις. Οπότε καλό θα ήταν να σκεφτούμε και κάτι, να σκεφτούμε και αυτές τις προτάσεις. Άρα, έχω κάτι άλλο εδώ. Όχι. Ξαναγυρνάω στην αρχή. Το βίντεο είναι για τα 5 υλικά που θεωρώ εγώ ότι οποιοδήποτε που ξεκινάει τώρα να βγαίνει στο βουνό θα ήταν καλό να έχει. Και είναι ένα μαχαίρι, ένας τρόπος για να ανάψει φωτιά ή άξονα πυροφόρου κράματος ή αναπτήρα. Ίσως ο αναπτήρας θα ήταν καλύτερος για αρχή. Ένα πόντζο, το οποίο μπορεί να αντικατασταθεί από ένα μουσαμά, αλλά εγώ επιλέγω το πόντζο γιατί είναι πιο πολύ χρηστικό. Μπορεί να περπατάω και να το φορέσω. Το οποίο θα με χρησιμεύσει στο να φτιάξω ένα καταφύγιο. Σχοινί. Κατά την άποψή μου, η κορυφαία επιλογή είναι ένα σχοινί αλεξιπτότου, ένα παράκορτ, ένα 550. Και ένα σετ μαγειρικής. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και αν θεωρείτε ότι μάθατε κάτι από αυτό, κάντε του μια κοινοποίηση, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μας για να βλέπετε τα νέα μας βίντεο και αν θέλετε στα σχόλια γράψτε ιδέες για πιθανά βίντεο που θα θέλετε να δείτε από την ομάδα του Outdoors University στο μέλλον. Προσπαθήστε να μείνετε υγιείς, βγείτε εκεί έξω, βγείτε εκεί έξω, γιατί η φύση έχει πάρα πολλά να μας προσφέρει, πάρα πολλά πράγματα, και αυτό που έχουμε χάσει σήμερα είναι η επαφή μας με τη φύση. Βγείτε εκεί έξω λοιπόν και να περνάτε όμορφα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.